Δημήτρη Γκάτσιο, σε ακριβώς 24 ώρες θα ξεκινήσει η συνάντηση των δύο ηγετών. Τι περιλαμβάνουν τα επόμενα βήματα του πολιτικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας? Απόστολε, με στόχο την επιβεβαίωση της βούλησης για την διατήρηση των ήρεμων Ελληνών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν οδεύουν προς την αυριανή έκτη μέσα σε ένα χρόνο συνάντησή τους, η οποία, όπως πληροφορούμαστε, θα έχει σφιχτό χρονικό πλαίσιο. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τα χρονοδιαγράμματα για τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα, αλλά και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Και σημείο αναφοράς, πρέπει να σου πω, είναι η σύγκληση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, η οποία αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι το τέλος του χρόνου στην Τουρκία. Πρέπει να σου πω επίσης ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν και για το μεταναστευτικό. Κυβερνητικά στελέχη με τα οποία συνομιλήσαμε, Απόστολε, χαρακτηρίζουν ως πολύ καλή τη συνεργασία που έχουν οι δύο χώρες, που έχει βοηθήσει στο να συγκρατηθούν οι ροές. Ωστόσο, η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο κινούνται οι διακινητές πρέπει να φέρει και αλλαγή της στρατηγικής όσον αφορά στην αντιμετώπιση τους, και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Τούρκος Πρόεδρος αναμένεται να συζητήσουν και αυτό το σκέλος. Πάντως, Δημήτρη, υπάρχει κινητικότητα για το Κυπριακό. Υπάρχουν οι πληροφορίες που θέλουν να γίνεται η συζήτηση μεταξύ των τριών πλευρών. Με ποιες θέσεις προσέρχεται η ελληνική πλευρά στο διάλογο? Πρέπει να σου πω, Απόστολε, ότι η ελληνική πλευρά χαρακτηρίζει θετική την κινητικότητα που υπάρχει γύρω από το Κυπριακό, με τις συναντήσεις που θα έχουν ο κύριος Χριστοδουλίδης και ο κύριος Τατάρ με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, πρέπει να σου πω ότι εκφράζεται η προσδοκία και για μια συνάντηση των κυρίων Χριστοδουλίδη και Τατάρ, παρά το γεγονός ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά συνεχίζει να ιωνίζει αρνητικά το περιβάλλον, θέτοντας παράλογες απαιτήσεις. Να συμπληρώσω επίσης, Απόστολε, ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν και τις εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα επιδιώξει να διαδραματίσει έναν καθοριστικό ρόλο όσον αφορά στην ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης. Ολοκληρώνοντας επίσης, να σας πω ότι πριν από λίγη ώρα συναντήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης με τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Μάικ Πομπέο. Επιτάπητος, οι εξαιρετικές σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά και οι εξελίξεις σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Full agenda, λοιπόν, για την αυριανή συνάντηση. Θα την καλύψεις, Δημήτρη, για το Earth News. Ευχαριστώ πολύ για όλο το ρεπορτάζ.